Ανεπηρέαστες από την κρίση πάντως, φαίνεται ότι έχουν μείνει κάποιες τουριστικές περιοχές όπου οι τιμές των δωματίων παραμένουν στα ύψη. Στην ορεινή Κορυθία, για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα κάθε Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι στα περισσότερα η διαμονή στοιχίζει από 100 και 250 ευρώ τη βραδιά. Το δωμάτιο, όπως βλέπετε, είναι ζεστό, διότι είναι κατασκευασμένο από ολόσωμους κορμούς. Στα Τρίκαλα της ορεινής Κορυνθίας η κρίση δεν έφτασε ποτέ. Και μάλιστα παρά τις τσιμπημένες τιμές, τα ξενοδοχεία της περιοχής είναι γεμάτα κάθε Σαββατοκύριακο. Και όχι μόνο. Ακόμα και για την αργία της 28ης Οκτωβρίου, που πέφτει μεσοβδόμαδα. Είναι άνθρωποι που έχουν την άνεση και τον τρόπο και τα διήμερα τα κάνουν πενθήμερα, εξαήμερα. Έχουμε διακοσμήσει με παλιά έπιπλα, τα οποία πολλά ήταν και δικά μας και τα χρησιμοποιούσαμε και στο σπίτι μας. Οι τιμές των δωματίων σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων κυμαίνονται από 100 ευρώ τη βραδιά μέχρι και 250 που στοιχίζει μια πολυτελίστα. Υπάρχουν όμως και φθηνότερα και οικογενειάρχες με χαμηλά εισοδήματα αλλά και προσφορές. Πάντοτε μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, να βοηθήσουμε και τον πελάτη και τον επισκέπτη που θα μας τιμήσει με την παρουσία του. Τα Τρίκαλα Κορυνθίας βρίσκονται σε υψόμετρο 1100 μέτρων. Όπως βλέπετε από τις εργασίες, τα ξενοδοχεία που γίνονται πίσω μου είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος χειμερινός τουριστικός προορισμός και ιδιαίτερα αγαπητός, αφού απέχει από την Αθήνα μια μισή ώρα και μόλις 20 λεπτά από την Εθνική Οδό. Όλος έλξης και τα εστιατόρια της περιοχής. Όπως λένε οι καταστηματάρχες, πολλοί πελάτες τους ταξιδεύουν χιλιόμετρα μακριά για να απολαύσουν τις τοπικές γεύσεις. Τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας έρχονται στα Τρίκαλα της Κορυνθίας και τα Τρίκαλα της Κορυνθίας πάνε στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ξεκινάμε κοντοσούβλια, κοκορέτσα. Βαγιά που ψάχνει να βρει κάποιος που θέλει να περάσει καλά ένα Σαββατοκύριακο. Είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε κάνοντας υδρομασάζ να μπορείς να έχεις θέα στο βουνό της Ζήλιας και στον Κορυφιακό κόλπο εν συνεχεία. Για τα ξενοδοχεία της περιοχής ισχύουν όμως και προσφορές, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, όπου τα δωμάτια νοικιάζονται σχεδόν στη μισή τιμή.